ήταν μια πρόταση που μου έκαναν οι τρεις κόρες του. Την υπεράσπιση του 50χρονου κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία για την υπόθεση του βιασμού της κόρης του από τον κουνιάδο του που συγκλώνησε τη χώρα ανέλαβε ο κορυφαίος ποινικολόγος Αλέξης Κουγιάς. Ο άνθρωπος αυτός είναι δυστυχώς σε μια σειρά δυστυχών γεγονότων. Ένας ευτυχισμένος βιοπαλαιστής αγρότης από τους ανθρώπους που ήρθαν το 1990 και μετά στην Ελλάδα, την Αλβανία, από τους τίμιους όμως Αλβανούς. Έκανε μια υπέροχη οικογένεια, έκανε τρία κοριτσάκια. Η μητέρα των παιδιών και η πρώτη σύζυγός του έφυγε από τη ζωή από ένα ατύχημα και είχε την ατυχή επιλογή, εγώ το τονίζω, ότι όταν έχεις παιδιά και χάνεις τη σύντροφό σου, είτε είσαι άντρας είτε ο σύντροφό σου, απαγορεύεται να ξανακάνεις γάμους. Αυτός λοιπόν έκανε το λάθος να παντρευτεί μια γυναίκα, της οποίας ο αδελφός, όπως απεδείχθη, ήταν ένας κοινός εγκληματίας, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση που το κοριτσάκι τα είπε πρώτα στην καθηγήτριά του στο Πανεπιστήμιο που φυτά, γιατί κάποιοι λένε ότι τολμούν να πούν ότι το είπαν αυτό σαν δικαιολογία, κάποιοι λίγοι βέβαια, τα έχει πει και την νοσήλευε ψυχολόγος και ειλικρινά σας το λέω, είναι από τις περιπτώσεις που είμαι περήφανος που με επέλεξαν. Το ζήτησε ο συνάδελφός μου από το Βόλο, ένας ξεχωριστός δικηγόρος της νομικής κοινωνίας του Βόλου, ο κ. Βασιλικός, ο οποίος είπε θέλω τον Κούγια μαζί μου. Μου είπαν ότι, το πρώτο μου είπαν ότι δεν έχουν πάρα πολλά χρήματα να πληρώσουν και τους είπα ότι αυτές οι δίκες είναι από αυτές που εγώ δεν τολμώ να ζητήσω χρήματα. Είναι σαν τη δίκη του Παλούδη, είναι σαν τη δίκη της Γαρουφαλιάς εδώ από το Βέλο, είναι σαν τις δίκες αυτές εμβληματικές του Κάλκη Καμπανού που μου ζητούν τη βοήθειά μου, οι οικογένειές τους και εγώ στο μυαλό μου έχω μόνο το πώς θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να εκδώσει μια δίκη απόφαση. Νομίζω ότι όλη η κοινωνία και της Κορίνθου κυρίως ήταν περήφανη για την επιλογή και για την αποδοχή από μένα αυτής της επιλογής. Θα κάνω το καθήκον μου και θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να εκδώσει μια δίκη απόφαση.